Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα, πριν από το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή για την Ελληνοπρόδοξη Εκκλησία. Οι εκκλησίες θα λειτουργήσουν κανονικά καθόλου την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, μόνο που οι πόρτες θα είναι κλειστές. Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας προβλέπει νέα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών και δογμάτων. Τα μέτρα θα ισχύσουν για το διάστημα από τις 12 Απριλίου έω και τι 20 Απριλίου του 2020. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα νέα μέτρα, απαγορεύονται παρουσία κοινού, οι λειτουργίε, κατρευτικέ συνάξει, οι αεροπραξίε και πάση πίσω ω θρησκευτικέ τελετέ σε όλου ανεξαιρέτω του χώρου θρησκευτική λατρεία κάθε δόγματο και θρησκεία, ανεξαρτήτω μεγέθου και χωρητικότητα στο σύνολο τη επικράτεια για προληπτικού λόγου δημόσια υγεία. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και κλεισμένων των θυρών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοηθητικό προσωπικό, παραδείγματο χάρη ιεροψάρτη, τον οποίο ο συνολικό αριθμό όμω δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα. Ο κατά νόμο θρησκευτικό λειτουργό είναι υπεύθυνο για να λάβει όλα τα προσυλλοκόντα μέτρα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση. Δεν επιτρέπεται ούτε και κλεισμένων των θυρών η τέλεση λειτουργιών σε χώρου λατρεία που βρίσκονται σε ιδιωτικά κτήματα ή κτίρια. Απαγορεύεται η επίσκεψη κοινού, ατομικά ή οματικά, στα μοναστήρια. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και ακολουθιών στα μοναστήρια χωρίς την παρουσία κοινού. Και τέλος, επιτρέπεται επιπλέον της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής και η αυτοτελής διαδικτυακή μετάδοση της λειτουργίας. Α μη μα ξενίζει το γεγονό ότι προσωρινά δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσερχόμαστε στους ιερού μα ναού, τόνισε σε μήνυμά του προ του πιστού ο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρία και κ. Κ. Ευσέβιο. Μάλιστα, στο μήνυμά του, σεβασμινά καταλήγει ότι έχοντα όλα αυτά κατά νου, σα παρακαλώ να μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα και να πειθαρχήσουμε στο θέλημα του Θεού όπω το εκφράζει και η συλλογική απόφαση τη Ιερά Συνόδου τη Εκκλησία μα. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κάθε ένα από εμά βιώνει τα μυστήρια τη Εκκλησία, το σίγουρο είναι ότι το Πάσχα του 2020 θα χαρακτεί βαθιά στη μνήμη μα.